προς Τιμόθεον, Δευτέρα Επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Κεφάλαιο πρώτον. Παύλος Απόστολος Χριστού Ιησού Δεθνήματος Θεού κατ' Επαγγελίας ζωής της Χριστού Ιησού. Τιμοθέο αγαπητό τέκνο, χάρη σε μην κυρίνη από Θεού Πατρός και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών. Χάριν έχω το Θεό, ο λατρεύω από προγόνων εν καθράσιν ειδήσει, ως αδιάλειπτον έχω την περισσού μνία εν τες δεήσεις ήμουν νυκτός και ημέρας. Επιποθών σε ειδήν με μνημένο σου των δακρύων ή να χαράς πληρωθώ. Υπόμνηση να βάλω την εν σύ ανυποκρίτου πίστεως ή της ενώκεσε πρώτον εν τη μάμη σου Λοΐδη και τη μητρή σου Ευνίκη πέπεις με δε ότι και εν σύ. Δίν αιτίαν αναμνημίσκωσε αναζωπρίν το χάρισμα του Θεού, ο εστίν εσύ δε της επιθέσεως του χερόμου. Ούγαρα εδώ και μην ο Θεός πρέμα δηλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Μη μουν επεσκεθείς το μαρτύρον του Κύριου ημών, μη δε εμέ των δέσμιων αυτού, αλλά συγκακοπάθησον του Ευαγγελίου κατά δύναμης του Θεού. Του σώζοντος ημάς και καλέσοντος κλείσει Αγία, ού κατά τα έργα ημών, αλλά κατεδίαν πρόθεσιν και χάριν την δοθείς εμήν Χριστού Ιησού. Φανερωθήσαν δε νυν δε της επαφανίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, καταργήσοντος με το θάνατον, φωτίσαντος δε ζουήν και αυθαρσία διότι του Ευαγγελίου. Ιησού ετήθεν εγώ Κύρκης και Απόστολος και διδάσκαλος ενών. Δίνε αιτίαν και ταύτα πάσχο αλλού και πεσχύνουμε ή δεγάρ όπε πίστευκα και πέπισμε ό,τι δυνατός εστί την παραθήκη μου φυλάξε εις εκείνη την ημέρα. Υποτύπωσιν έχει υγιόν τον λόγο ον παρεμού οίκος σας εν πίστη και αγάπη τι εν Χριστώ Ιησού. Την καλήν παραθήκη φύλαξον διαπρέματος Αγίου το ενεκούντος εν ημίν. Είδα τούτο ότι απιστράφησαμε πάντα σε εντιασία όνεστην φύγηλος και ερμογένης. Δω έλειος ο Κύριος του όνεσιφόρου οίκο ότι πολλάκισμε ανέψυξε και την αλυσή μου ούκ επεσύνθη. Αλλά γενόμενος ερώμη σπουδαιότερο ζήτησέ με και έβρε. Δω αυτό ο Κύριος ευρύν έλειο παρά Κυρίου εν εκείνη την ημέρα και όσα εν εφέσω διεκόνιεσαι βέλτιον σι γενόσκες. Κεφάλαιον δεύτερον, σίγουν τέκνο μου ενδυναμώεν τη χάρη τη τίεν Χριστού Ιησού και αοίκω σας παρεμώ διαπολώ μαρτύρων ταύτα παράθου, πιστής ανθρώπης ήτεν εις ικανή έσονται και τέρους διδάξει. Σίγουν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Ο δι στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες ή να το στρατολογήσαντι αρέσει. Εάν δε και αθλήτης ου στεφανώτε εμεινομήμος αθλήσει. Το κοπιόντα γεωργόν δι πρώτον το καρπό μεταλαμβάνει. Νόη αλέγω δόη γάρσο Κύριος σύνησε εν πάση. Μνημόνευε Ιησού Χριστόν εγεγερμένον εκ νεκρών εκ σπέρματος Δαβίδ κατά το Ευαγγελιό μου ενώ κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος αλόγος του Θεού ου δέδεται. Δε τούτο πάντα υπομένονται τους εκλεκτούς είναι και αυτή σωτηρίας τείχουση της εν Χριστώ Ιησού μεταδόξης αιωνίου. Πιστός ο λόγος, ηγάσι να πεθάνουμε και συζήσουμε, ή υπομένουμε και συμβασιλεύσουμε, ή αρνούμεθα κακίνος αρνείστε ημάς, ή απιστούμε εκείνος πιστός μένει, αρνήσαστε ή αυτόν ουδύνατη. Ταύτα υπομίμνεσκε διαμαρτυρόμενος ενώπιον του Κυρίου μη λογομαχήν ίσου δεν χρήσιμον επί καταστροφή των ακουόντων. Σπούδασον σε αυτόν δόκιμον παραστήσε το Θεό εργάτην ανεπίσχυντον ορθοντομώντα το λόγο της αληθείας. Τας δε βεβήλους και νοφωνίας περίστασο επί πλοίων γαν προκόψωσιν ασυβίας και ο λόγος αυτόν ως γάγρινα νομήν έξι όνια στην ημένεως και φιλητός ήτινες περί την αλήθειαν ιστόχησαν λέγοντες την Ανάστασιν ήδη γεγονένε και ανατρέπωση τίντενον πίστη. Ο μέντι στερεός θεμέλων του Θεού έστεκεν, έχουν την σφαγίδαν ταύτην. Έγνω Κύριος τους όντας αυτού και αποστήτω από δικίας πας ονομάζον το όνομα Κυρίου. Εμεγάλη δε οικία ουκ έστε μόνο σκεύη χρυσά
και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα, και αμέν εις τιμήν αδέ εις ατιμίαν. Εάν ούντι σε καθάρι αυτόν από τούτον, έστε σκεύος εις τιμήν υγειασμένων και εύχριστον το δεσπότη προς παν έργων αγαθών ετοιμασμένων. Τας δε νεωτερικάς επιθυμίας φεύγε, δύο και δε δικαιοσύνη, πίστην, αγάπην, ειρήνη μετά των επικαλωμένων του Κύριων εκακαθαράς καρδίας. Τας δε μωράς και παιδεύτως ζητήσεις παρετού, ειδός ό,τι γινώσει μάχας. Δούλων δε Κυρίου, ούδη μάχεστε, αλήπιον προς, είναι προς πάντας διδακτικών ανεξίκακων. Εν πραότητη παιδεύοντα τους αντιθεμένους, μήποτε δω αυτής ο Θεός μετάνια εις υπήγνωσιν αληθείας και ανανύψωσιν εκ της του διαβόλου, παγίδος εζωγρουμένου εις του εκείνου θέλημα. Κεφάλαιον τρίτον. Τούτο δε γίνουσκε ότι εν εσχάτες ημέρες έσονται καιροί χαλυποί, έσονται γάροι άνθρωποι, φύλαφτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύς, συναπαιθείς, αχάριστοι, ανόησοι, άστοργοι, άσπορδοι, διάβολοι, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι. Προδότε προπετήστε τυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον ή φιλόθοι, έχοντες μόρφωση ευσεβίας, τη δε δύναμη αυτή συνημένη. Και τούτος αποτρέπω. Εκ τούτου κάνει συν οι ενδύνοντες εις τες οικίες και εκμαλωτίζοντες γενικάρια σε σωρμένα αμαρτίας αγώμνα επιθυμίες ποικίλες. Πάντοτε μαθάνοντα και μηδέποτε εις επίγνωσιν αλεθείας ερθήν δυνάμενα. Ον τρόπο δε οι ανείς και αμβρείς αντέστησαν Μωυσή ούτου και ούτη ανθίσατε τη αληθεία άνθρωποι κατεφθαρμένοι το νουν αδόκιμοι περί την πίστη. Αλλού προκόψησι επιπλέον η γάρα άνοια αυτών εκδηλωσέστε πάσιο ως και η εκείνον εγέννητο. Σι δε παρακολουθήκας μου τη δασκαλία, τη αγωγή, τη προθέση, τη πίστη, τη μακροθυμία, τη αγάπη, τη υπομονή, της διωγμής, της παθήμασιν, ή εμι εγέννοντο εν αντιοχία, εν εικονίο, εν λύστρης, ίους διωγμούς υπήνυγκα και εκπάντομε ερίσατο. Ο Κύριος και πάντες δε οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διοκτήσονται. Πονηροί δε άνθρωποι και γοέτες προκόψεις επί το χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι. Σιδεμένε εν εις έμαθες και επιστώθες, ειδός παρατίμνος έμαθες. Κι ό,τι αποβρέφουν στα ιερά γράμματα είδα στα δυναμενά σε σοφή ισοτηρία διαπίστως της εν Χριστώ Ιησού. Πάσα γραφή θεόπνευστος και οφέλιμος προς διδασκαλία, προς έλεγχον, προς επανέρθωση, προς παιδείαν την εν δικαιοσύνη. Είναι άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος προς παν έργων αγαθών εξερτισμένος. Κεφάλαιον τέταρτον. Δεμαρτύρουμε ούν εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, του μέλλοντος κρίνε ζώντας και νεκρούς κατά την επιφάνεια αυτού και τη βασιλείαν αυτού, κήρυξον το λόγον, επίσθητη, ευκαίρος, ακαίρος, έλεξον, επιτίμησον, παρακάλεσον, εν πάση μακροθυμία και διδαχή. Έστε γαρ καιρός ότι τις υγιεινούς διδασκαλίες σου κανέξονται, αλλά κατά τας επιθυμίας τας ιδίας σε αυτής επισουρεύσωση διδασκάλους κνηθόμνη την ακοήν και από μεν της αληθείας την ακούν αποστρέψωση, επειδή τους μύθους εκτραπήσονται, σι δε νύφιν πάση. Κακοπάδησον, έργον ποιήσον Ευαγγελιστού, την διακονία σου πληροφόρησον. Εγώ γαρ ήδη σπέδομαι και ο καιρός της εμείς να αναλύσεως σε εφέστακε. Τον αγώνα των καλών εγώνισμε, τον δρόμο τετέλικα, την πίστη τετήρικα. Λοιπόν, αποκειτέμι οτις δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδώσιμε ο Κύριος, εν εκείνη τη ημέρα ο δίκαιος κριτής, ομόντε εμεί αλλά και πάση της ηγαπηκώσει την επιφάνεια αυτού. Σπούδασο ελθύν πρόσμε ταχαίως, δημάς γάρμεν κατέλειπεν, αγαπήσας τον ίν αιώνα και πορεύτη εις Θεσσαλονίκην, κρίσκης εις Γαλατίαν, Τίτος εις Δαλματίαν, λοκάς εστί μόνος με τιμού, Μάρκον αναλαβών άγιε μετά σε αυτού, έστι γάρμη εύχριστος εις Δεκονίαν. Τι χικών δε απέστειλα εις Έφησον, το φελόν ον απέλειπον εν τροάδι παρακάρπο ερχόμενος φέρε και τα βιβλία μάλιστα τας Μευράνας. Αλέξανδρος ο Χαλκές πολλάμε κακά ανεδείξατο. Από εδώ αυτού ο Κύριος. Κατά τα έργα αυτού, όν και εσύ φυλάσσου
λίγαν ανθέσκεν τις ημετέρες λόγες. Εν την πρώτη μου απολογία οδείς με συμπαρεγένετο, αλλά πάντες με εγκατέλειπον. Μη αυτής λογιστή, ο δε Κύριος με παρέστη και να δενάμωσέ με, είναι δι' εμού το κήρυμα πληροφορηθεί και ακούσει πάντα τα έθνη. Και ρίστην εξ στόματος λέοντος, και ρίστε με ο Κύριος από παντός έργου πονερού, και σώσει εις τη βασιλεία αυτού την επωράνιον, ο η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άσπασε πρίσκυλαν και κύλαν και τον ονεσιφόρο οίκο, έραστος έμεινα εν κουρίθω τρόφινον απέλειπον εμιλήτω ασθενούντας, που δώσον πρόχει μόνο σερθήν, ασπαζετέσε έβουλος και πούδης και λίνος και κλαβδία και αδελφοί πάντες. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, μετά το πνεύματό σου, η χάρις με θυμών. Αμήν. Τέλος της Δευτέρας προς Τιμόθεον επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Η Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή έχει 4 κεφάλαια και στίχους 83.